έναρξη του πρωταθλήματος. Οι ομάδες μετά από μεγάλη αποχή κάνανε και χωρίς φιλικά παιχνίδια που είναι σημαντικό θεωρώ για όλους μας. Κάναμε τον πρώτο μας αγώνα. Η Βέρεια στο πρώτο ημίχρονο είχε καλύτερη κατοχή μπάλας, ήταν πιο πιεστική από εμάς. Εμείς χάναμε πολύ εύκολα την μπάλα, κυρίως μες στον άξονα στο κέντρο. Με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να ηρεμήσουμε λίγο το παιχνίδι μας, ενώ μπορούσαμε και έχουμε τη δυνατότητα. Βέβαια, το νεαρό της ηλικίας που υπάρχει στη συγκεκριμένη ομάδα έπαιξε το ρόλο της. Δεχτήκαμε ένα γκολ που θα μπορούσαμε το πρώτο. Εκτιμώ ότι τακτικά χαθήκαμε λίγο στη βασική και εύκολα πλευρά για να μπει σέντρα. Πολύ εύκολα η σέντρα. Δεχτήκαμε το 1-0. Προσπαθήσαμε να ισορροπήσουμε κάπως το παιχνίδι. Χάσαμε, θεωρώ, κάποιες φάσεις έτσι γίνανε κάποιες σούτα, αλλά είχαμε την πολύ μεγάλη ευκαιρία να κάνουμε το 1-1. Και εκεί που δεν έγινε το 1-1, είναι πάλι ένα. Θεωρώ ότι μπορούσαμε να έχουμε άλλη επιλογή εκεί ατομικά. Έγινε η φάση του πέναλτι, ήρθαμε στο 2-0. Ήταν λίγο πιο δύσκολο τέλος πάντων να αντιδράσουμε. Το δεύτερο ημίχρονο αισθάνομαι ότι μπήκαμε πραγματικά με καλύτερη όρεξη. Βέβαια η Βέρεια πήγε να εξασφαλίσει την ηρεμία της τουλάχιστον αμυντικά. Έχει την μεγάλη εμπειρία, είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Αυτό είναι δεδομένο. Κάναμε την προσπάθειά μας μέχρι τέλος. Μπήκαν πολλά νεαρά παιδιά. Σημαίνει ότι η δυναμική μας στο σύντημα της εμπειρίας χάθηκε. Αισθάνομαι ότι η ομάδα μας είχε μια καλή ανταγωνιστική εικόνα. Θα ήθελα να μην δεχτούμε τουλάχιστον το τρίτο γκολ. Μπορούσαμε εύκολα και αυτό να το αποφύγουμε. Αξίζαμε τουλάχιστον νομίζω έναν γκολ. Κάτι παραπάνω από αυτό. Σίγουρα δίκαια κέρδισε η Βέρεια.